Πού θα πάμε? Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε μέχρι την Κάσο, καθώς πέρα από το γεγονός ότι αξίζει τουριστικά κάποιος να επισκεφθεί είναι το συγκεκριμένο νησί. Είναι το νησί των Δωδεκανήσων. Ακριβώς. Έγιναν και κάποιοι εορτασμοί για την επέτειο 198 ετών από το ολοκαύτωμα της Κάσου. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες και θα συναντήσουμε την κυρία Μαρία Γκούτα Παπαδημητροπούλου, διοικητική υπάλληλο του Δήμου Ηρωικής νήσου Κάσου. Μάλιστα. Λοιπόν. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας από την ηρωική νήσο Κάσο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή φιλοξενία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πριν πάμε να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με το κλίμα που διαμορφώνεται τώρα στην τουριστική σεζόν, για πείτε μας λίγο, να ξεκινήσουμε και για συμβολικούς λόγους με τους εορτασμούς που προηγήθηκαν για τα 198 έτη από το ολοκαύτωμα. Βεβαίως. Από την Κυριακή έως την Τρίτη και χθες γιορτάσαμε την 198η επέτειο μνήμης του ολοκαυτώματος Κάσου. Ιστορικό είναι ότι τον Ιούνιο του 1824 έγινε με κατόπιν προδοσκίας στην Αντιπέρατο η απόφαση των Τουρκοαιγυπτίων. Έφτασαν μέχρι τη Λαγκά του Κάσου και πραγματικά έσφαξαν, έκαψαν, πάτησαν το νησί, ολοκληρωτικός πατημός, ένα ολοκαύτωμα. Αυτούς τιμήσαμε, αυτό το γεγονός εορτάσαμε προχθές. Είχαμε πολύ σημαντικούς καλεσμένους. Να σας αναφέρω ότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από το Δήμο. Το ολοκαύτωμα της Κάσου να αναδειχθεί εφάμιλο των υπολείπων ολοκαυτωμάτων, όπως είναι της ηρωικής νήσου των Ψαρών. Γιατί εκείνη την εποχή η Κάσος ήταν η τέταρτη ναυτική δύναμη. Όπως καταλαβαίνετε για το Βελεκούς του νησιού, η ναυτική της δύναμη ήταν τεράστια και η συμβολή της στην ιστορία. Η ιστορία μας δείχνει το μέλλον και η ιστορία σας δείχνει το μέλλον και το πώς πρέπει να πορευτείτε βέβαια και στο παρόν, στο σήμερα και το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν δραστήριοι άνθρωποι εκεί, τιμάτε την ιστορία σας, αλλά βλέπετε και μπροστά. Βεβαίως. Μέσα από την αξιοποίηση του τουριστικού Βεβαίως. Προϊόντος της περιοχής. Για βάλτε μας το κλίμα, πώς είναι τα Βεβαίως. Πράγματα αρχές Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου. Έχει αρχίσει ο τουρισμός. Ο τουρισμός της Κάσου είναι πιο πολύ θεματικός. Έχουμε τους περιπατητές της Κάσου, οπότε προσέρχονται άτομα από όλη την Ελλάδα να περιηγηθούν στο νησί, στα μονοπάτια του, την παρθένα ομορφιά του. Έχουμε θρησκευτικό τουρισμό, καθώς έχουμε πάρα πολλές μονές και πολλά πανηγύρια, όπως είναι το μοναστήρι του Αγίου Γιώργη στις Χαριές, του Αγίου Μάμα, η Παναγία του Ελέρου. Όπως και στο χωριό Παναγία υπάρχει και η Λάρνακα της Οσίας Κασιανής, από το μόνιμο τροπάριο της Κασιανής που ακούγεται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γαστρονομικός τουρισμός φυσικά. Έχουμε τους περίφημους ντουρμάες της Κάσου, τη Σιτάτα. Και φυσικά η Κάσος ενδείκνυται για οικογενειακές διακοπές. Και εγώ, ας πούμε, που είμαι μαμά τριών παιδιών, βρήκα την Κάσο όταν ήρθα εδώ έναν μοναδικό προορισμό. Πραγματικά, οι Κασιώτες σε σκλαβώνουν με τη φιλοξενία τους. Δεν έχω να πω κάποια λόγια πάνω σε αυτό. Είναι μοναδική φιλοξενία τους. Επίσης, έχουμε πάρα πολύ όμορφες παρθένες παραλίες. Τη Χέλατρο, την Αντιπέρατο, την Αμούα, τον Εμποριό, η πιο, ας πούμε, πολυσύχναστη παραλία του νησιού. Τώρα διευρύνουμε την πρόσβαση σε δύο ακόμη παραλίες στο νότιο τμήμα του νησιού, το Αυλάκι και την Φλακιά. Τι άλλο να σας πω, έχουμε περί τις 400 κλίνες διαθέσιμες στο νησί για να φιλοξενήσουν τον κόσμο που έρχεται. Μάλιστα. Νομίζω πως τα είπα όλα. Εννοείται και δεν χρειάστηκαν και ερωτήσεις, η αλήθεια είναι. Να ευχηθούμε καλή σεζόν και μόνο το χαμόγελό σας, η αλήθεια είναι, επιβεβαιώνει ότι την περνάτε καλά και το κλίμα εκεί στο νησί σας είναι άριστο και ιδανικό. Με το καλό να τα ξαναπούμε, μας στείλατε μήνυμα ξεχωριστό με αφορμή τους εορτασμούς και μήνυμα αισιοδοξίας με αφορμή την τουριστική σεζόν, το ιδανικό συνδυασμό. Εννοείται. Εδώ πέρα έχουμε πολύ νέο κόσμο στο νησί που ασχολούνται με τα κοινά. Μπράβο σας. Αγαπούν τον τόπο τους, αγαπούν το νησί τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να
Περιμένουμε τους γείτονες Κρήτες να μας επισκεφθούν. Να είστε καλά. Να απολαύσουν την καστιώτικη φιλοξενία και όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.